Ακούτε το Καθρέφτη από το πρώτο πρόγραμμα και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας που μας έρχεται σήμερα από τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στη Σορβόνη, παράλληλα διδάσκει το μάθημα του γεωπολιτισμού και είναι και συγγραφέας. Μας μιλάει για τους φιλέλληνες. Ο όρος φιλέλληνας από τη σύνθεση των λέξεων φίλος και Έλλην σημαίνει αυτόν που αγαπά την Ελλάδα. Αν και σήμερα το μυαλό μας πάει αμέσως στους φιλέλληνες της Ελληνικής Επανάστασης, εντούτοις, ο όρος χρησιμοποιείται ήδη από την αρχαία εποχή, μεταξύ των ιδίων των Ελλήνων, με την έννοια του πατριωτισμού. Πρώτος ο Ηρόδοτος χρησιμοποίησε τον όρο για το βασιλιά των Αιγυπτίων Άμαση. Όμως υπάρχει ήδη ως προφορική επινόηση των Ελλήνων που ήθελαν να συσπυρώσουν τους συμπατριώτες τους εναντίον των Περσών. Τον 4ο αιώνα ο Ισοκράτης, στον πανηγυρικό του, μιλά για φιλέλληνες που αντιστάθηκαν στους Πέρσες και χαρακτηρίζει έτσι τους Αθηναίους για την προσφορά τους στους Περσικούς πολέμους. Επίσης, τον όρο αναφέρει ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, αηδιασμένος από τον εμφύλιο σπαραγμό. Το χρησιμοποιεί επίσης ο Ξενοφώντας για τον βασιλιά Αγισίλαο, αλλά και ο Αλέξανδρος ονομάστηκε Φιλέλλην, γιατί αγαπούσε την πατρίδα του. Πολλοί δε ξένοι, Φίνικες ή Πάρθοι χαρακτήριζαν έτσι τον εαυτό τους. Και στην Αναγέννηση επίσης χρησιμοποιήθηκε ο όρος για όσους αγαπούσαν την ελληνική κλασική φιλολογία. Από το 18ο αιώνα όμως, ως και την Ελληνική Επανάσταση, ονομάστηκαν Φιλέλληνες όσοι ξένοι στήριζαν την Ελλάδα στον αγώνα της για την ελευθερία. Και οι φιλέλληνες βοήθησαν πολύ με τον Α ή Β τρόπο στην ελευθερία των Ελλήνων. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα φιλέλληνες πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Να είμαστε πατριώτες, να αγαπάμε την πατρίδα μας και τον εαυτό μας. Αν δεν αγαπήσουμε εμάς τους ίδιους, δεν θα το πράξουν οι άλλοι. Οι φιλέλληνες της Ελληνικής Επανάστασης εντυπωσιάστηκαν πρώτα από τη μαχητικότητα των Ελλήνων για ελευθερία και έπειτα μας στήριξαν για δικά τους βέβαια επίσης συμφέροντα. Οι πρώτοι φιλέλληνες υπήρξαν οι ίδιοι οι Έλληνες και μετά οι ξένοι. Και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να είμαστε πάντα εμείς οι ίδιοι φίλοι του εαυτού μας για να γίνουν και οι άλλοι με μας φίλοι. Να είμαστε εμείς οι Έλληνες πάντα φιλέλληνες. Μεγάλη κουβέντα, πραγματικά. Φιλέλληνες πρέπει να είμαστε πρώτα εμείς οι Έλληνες. Σκέψη της ημέρας από τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στη Σορβόνη και παράλληλα διδάσκει το μάθημα του γεωπολιτισμού. Είναι συγγραφέας και μάλιστα αυτές τις μέρες κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Διόπτρα δύο βιβλία του. Η μικρή ιστορία της μόδας μιλάει για το τι είναι στην πραγματικότητα η μόδα και για το ποιος είναι ο ρόλος της. Και επίσης το δεύτερο, μικρή ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Ασχολείται με το αν μπορεί κάποιος να απαντήσει στον προβληματισμό τι είναι μοντέρνο και τι όχι.